Πριν από 1,5 μήνα περίπου έγινε αυτό. 1,5 μήνα. Εγώ είμαι υπεύθυνος να σου πω. Μισό λεπτό, κύριε Πλουμή. Όταν λέτε 1,5 μήνα, δηλαδή Μάιο. Κάνει Ιούνιο. Τέλη Μαΐου έγινε. Μάλιστα. Αυτό, ναι. Εσείς το υπεύθυνος του εμβολιαστικού. Εγώ είμαι υπεύθυνος του εμβολιαστικού. Η κοπέλα που ήταν δύο κοπέλες στα εμβόλια. Η μία από αυτές, αυτό μου ανέφερε η άλλη. Εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε κάποιο άλλο μέσα. Ναι. Αυτή το αντιλήφθηκε γιατί γράφτηκε το όνομά της. Το όνομά της στη λίστα των εμβολιασμένων. Και της είπε τι έγινε. Λέει θα εμβολιαστώ. Λέει θα σε εμβολιάσω εγώ. Λέει όχι, δεν θα εμβολιαστώ στην τουαλέτα. Έτσι κατά τα λεγόμενα της επισκέπτριας υγείας, έτσι. Mm-hmm. Από εκεί και μετά γίνανε τα παρατράγουδα, δηλαδή είπε ότι εμβολιάστηκε, το καταχώρησε μόνη της, γιατί έχουμε τα τάμπλετ, τα οποία μπορούν να καταχωρηθούν. Όταν εγώ πήγα και μου το είπε, δηλαδή με το πέλαβα γνώση, κατευθείαν βέβαια ήταν, είχε ήδη επικυρώσει τον εμβολιασμό. Εγώ πήρα στο εμβολιαστικό κέντρο στην Αθήνα, στο συντονιστικό στην Αθήνα, το ακύρωσα, γιατί δεν υπήρξε, δηλαδή από εμάς, δεν υπήρξε ορατότητα ότι έκανε το εμβόλιο κάποιος, έτσι. Mm. Από εκεί μετά εγώ πρόδικα. Στα νόμιμα πρέπει να κάνω, γιατί είχε δηλώσει και κάποια όχι αληθινά στοιχεία. Οπότε αναγκάστηκα να κάνω και αναφορά μέσα στην υπηρεσία. Ναι. Και έχω πάρει και την νομική οδό την επόμενη μέρα. Πρόδικα σε μήνυση, διότι υπήρχαν κάποια νομικά θέματα στην όλη διαδικασία, τα οποία αναγκάστηκαν να υποβάλω και μήνυση, δυστυχώς. Μισό λεπτό. Μέρη, τι ρώτησες? Μισό λεπτό, γιατρέ. Ρωτάω, αν από τις δόσεις που είχαν, αν έχει χαθεί δόση, δηλαδή. Αν πήρε φιαλίδιο και είδαμε να έχουν χαθεί δόση. Όχι, δεν έχει χαθεί κάποια δόση. Δεν έχει χαθεί κάτι. Δεν χάθηκε κάτι. Προφανώς δεν ξέρω να σα πω τι έγινε. Το φιαλίδιο το αναζητήσατε. Μισό λεπτό, γιατρέ, το φιαλίδιο το αναζητήσατε με την άλλη νοσηλεύτρια, πρώτον αν έχει ανοιχτή για να γίνει? Όχι, εμείς, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε εδώ πέρα τη AstraZeneca, είναι 5 δόσεις, οπότε, ναι, δεν έλειπε το φυτό, δηλαδή μία. Μάλιστα. Δόση δεν απουσίαζε. Μάλιστα, για πείτε μου. Ναι, Μέρη. Σημαίνει ότι είναι ένα αμφιβόλο. Προφανώς, ναι. Εσείς ναι. Την είδατε εκεί τη στιγμή που σας ειδοποίησαν γιατρέ? Όχι, μετά. Εγώ όταν μπήκα μετά είχα πει μετά από... Είχε φύγει δηλαδή. Είχε φύγει. Μπήκα μέσα. Όχι, ήταν μέσα. Ήτανε, ναι, εμβολίαζε. Ήταν εκείνη τη μέρα εμβολίαζε. Εγώ αμέσως βέβαια την ανακάλεσα. Λέω, ναι. Την έπαυσα από το εμβολιαστικό κέντρο. Ναι. Άμεσα και έγινε και αυτό. Δηλαδή δεν ξαναπήγε στους εμβολιασμούς και αυτό. Και περιμένουμε απλώς τις νόμιμες διαδικασίες. Μισό λεπτό. Εδώ μου λέτε από το τέλος του Μάη. Από το τέλος του Μάη μέχρι σήμερα που έχουν λάβει υπηρεσίες γνώση, κανένας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας, δεν έχουν δρομολογηθεί? Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα απολύτως. Σας μιλάω ειλικρινά. Μισό λεπτό. Γιατρέ, να το πάρουμε λίγο, να το ξεκαθαρίσουμε. Λέτε τέλη Μαΐου συνέβη αυτό. Εσείς την επομένη κάνατε και μήνυση, σωστά? Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, ναι. Κάνατε και τις αναφορές σας αρμοδίως. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς έχετε ενημερώσει το κέντρο. Εμπιστευτικά, ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και δεν ζητάμε και ονόματα. Εδώ δεν είναι κυνηγή μαγισσών. Το φαινόμενο είναι. Λοιπόν, εσείς ενημερώσατε το κεντρικό συντονιστικό αφενός και φαντάζομαι και την υγειονομική περιφέρεια. Από τέλη Μαΐου σήμερα υπάρχει κάποιο? Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω καμία ενημέρωση για τίποτα. Όπως επίσης και από το κέντρο Γιάσου Καστελίου. Ναι. Ο κύριος Μαρκάκης που είναι ο διευθυντής, επειδή εκεί παγόμαστε εμείς, επειδή σε αυτόν αναγκαστικά εγώ του το ανέφερα, και αυτός έχει κάνει από ό,τι μου είπε τρία συνεχόμενα έγγραφα επιστευτικά για το τι μέλη γενέστε. Ναι. Καμία απάντηση. Μέχρι προχθές δηλαδή που μίλησα μαζί του, δεν έχουμε καμία απάντηση. Μάλιστα. Τώρα έχω μερικές. Και υπάρχει και το εξής τώρα βέβαια, ότι εν λόγω, παρόλο το ότι πήρε μετά άδεια, έχει ξαναεπιστρέψει την υπηρεσία τη κανονικά βέβαια. Έτσι. Πού, στο εμβολιαστικό? Συνεργάζεται σε εμάς. Στο εμβολιαστικό? Όχι, στο εμβολιαστικό, όχι, στο κέντρο. Μάλιστα. Καλά, εγώ δεν γνωρίζω τον δημοσιοϋπαλλητικό κώδικα. Όμως θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Μέρη, σε ευχαριστώ. Αν χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Μόνο αν μου επιτρέπει, ναι. Γιώργο, να κάνω μια ερώτηση και εγώ στο γιατρό. Ναι. Mm-hmm. Ήθελα να ερωτήσω πώς καταχώρησε, πώς έβαλε το όνομά του εμβολιασμένη. Κοιτάξτε, υπάρχει λίστα την οποία είναι χειρόγραφη. Οπότε δεν είναι κάτι το δύσκολο να το καταχωρήσει. Δηλαδή είναι μπροστά πάνω στο τραπέζι, δεν είναι κάτι το απλώ. Εμείς το αντιληφθήκαμε, δεν θα το είχαμε αντιληφθεί καν. Απλώς δεν ξέρω τι έκανε και έβαλε ένα μπλάνκο και με τον μπλάνκο το είδαμε τυχαία το όνομά της.
Α, μάλιστα. Δηλαδή θα μας είχε ξεφύγει τελείως η όλη ιστορία. Μάλιστα. Μέρισε, ευχαριστώ. Ποιο δηλαδή που το είδαμε. Στο χαρτί αυτό με τους εμβολιασμένους. Ναι, στο χαρτί, ναι, αυτό. Διαφορετικά δεν μπορείτε να είχαμε δει τίποτα. Ναι. Μάλιστα. Ναι, θα έχει περάσει έτσι. Μέρισε, απεγκλωβίζω. Γιατρέ, για σας παρακαλώ, εξηγήστε μου μερικά πράγματα. Ζήτημα πρώτον. Προφανώς θα έπρεπε να έχει κάνει αίτημα για ραντεβού εμβολιασμού. Γίνεται αυθημερών, ναι. Δεν ξέρω στους υγειονομικούς. Όχι, γίνεται. Γίνεται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, ναι. Αυτή τη στιγμή μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού ένας τώρα, ναι. Και στην επόμενη μία ώρα να έρθει να τον εμβολιάσω. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή. Περιπτώρια. Άλλο ρωτώ, εφόσον υπάρχει, σωστά το λέτε. Η συγκεκριμένη την ημέρα που έκανε. Το αίτημα ραντεβού. Καταρχάς, το διασταυρώσετε, υπάρχει αίτημα ραντεβού. Ναι, κανονικά. Υπάρχει. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν γίνεται διαφορετικά. Ζήτημα πρέπει να κλείσει το ραντεβού της, το οποίο το κλείνει ηλεκτρονικά, βέβαια. Βεβαίως. Μάλιστα. Ζήτημα δεύτερο. Γράφει χειρόγραφα, εμβολιάστηκα με μπλάνκο. Όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ. Εγώ θυμάμαι στα εμβολιαστικά κέντρα ότι υπάρχει και στο τέλος και η υπογραφή και η ηλεκτρονική χειρόγραφη του υπεύθυνου γιατρού. Ποιος υπέγραψε? Δεν έχω υπογράψει εγώ. Τι είπατε? Το πω έτσι πολύ απλά. Δεν έχετε υπογράψει εσείς? Υπήρχε υπογραφή? Υπήρχε, ναι. Ποιανού? Δεν το ξέρω. Δεν ξέρετε. Ποιος υπόγραψε, δεν ξέρω. Δεν ξέρετε ποιος υπόγραψε. Μάλιστα. Ναι. Ζήτημα επόμενο. Ζητήθηκε τουλάχιστον, γιατί μπορεί μέσα στην ταχύτητα, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Να ξεχάστηκε. Τι ζητήθηκε να πιστοποιήσει πώς εμβολιάστηκε έστω? Ότι εμβολιάστηκε. Κοιτάξτε, υπάρχουν δυσκολίες στη συνεννόηση, να το πω έτσι πολύ κομψά, με το εν λόγω άτομο, οπότε δεν μας απαντάει. Δεν μας απάντησε. Ωραία. Εσείς μήνυση γιατί κάνατε, κύριε Πλουμή? Μήνυση γιατί κάνατε? Μήνυση έκανα γιατί η εν λόγω είχε περάσει και είχε περάσει από COVID. Δηλαδή, συγγνώμη, από COVID. Είχε νοσήσει με κορονοϊό, αφού είχε γίνει τον Απρίλιο. Κανονικά είχε μπει σε καραντίνα, είχε επιστρέψει. Ναι. Και δυστυχώς στο ερωτηματολόγιο που κάνουμε όλοι όταν για το, να κάνουμε το εμβόλιο, είχε δηλώσει ότι δεν έχει περάσει COVID. Μισό λεπτό. Στη φόρμα που της δώσαν, που πήρε η ίδια, πριν αυτοεμβολιαστεί, δηλώνει ότι δεν έχει κανένα νόσημα και δεν έχει περάσει COVID, ενώ ξέρετε ότι τον Απρίλιο είχε περάσει COVID. Αυτό είναι γεγραμμένο. Αυτό στα λέω είναι γεγραμμένα, δεν είναι κατά τώρα. Όχι, κύριε Πλουμή, υπάρχει μια εύλογη απορία, με συγχωρείτε. Εμείς ξέρουμε. Και αυτή το εξάμηνο. Μάλιστα, είναι η οδηγία της Επιτροπής ότι κάποιος που έχει νοσήσει και έχει από φυσική λοιμοξία νοσία, αν κάνει, θα κάνει μία δόση και μετά την παρέλευση εξαμήνου. Από τον Απρίλιο στο Μάιο. Την επόμενη δόση. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω να σας πω αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Συγγνώμη, είχε φυσική λίμωξη θεωρητικά από ανοσία. Ναι, ναι. Και πήγαινε να κάνει. Μάλιστα. Ναι. Οι αναφορές σας δεν έχουν απαντηθεί επισήμως? Όχι, τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα απολύτως. Αν και έχω προσπαθήσει και προσωπικά να. Έχω προσπαθήσει και να κλείσω ραντεβού με την υπηρεσία, δεν έχει καταστεί δυνατό αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, έτσι, για μας και για την ασφάλεια του κόσμου βασικά. Δεν ξέρω να σας πω παραπάνω. Προφανώς, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ζητήσαμε τώρα τη γνώμη της διοικήτριας 7ης ΥΠΕ. Προς το παρόν δεν κατέστη δυνατό. Κοιτάξτε, συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα εμείς ζητήσαμε, και ο κύριος Μαρκάκης ο διευθυντής και εγώ ζητήσαμε ραντεβού, το οποίο πήραμε τη γραμματέα, μας είπε θα μας καλέσει. Περιμένω ακόμα. Ζητήσατε από την ίδια κάποιες εξηγήσεις? Ναι, η ίδια λέει ότι είναι ψεύδι αυτά που λέτε. Μάλιστα, ότι είναι ψεύδι. Okay, δεν μπορώ να συνοηθούμε να σου πω, δεν μπορώ να σου πω παραπάνω. Γιατρέ, λύστε μου τουλάχιστον από άποψη ιατρική πρωτοκόλλου μερικά ζητήματα. Τον εμβολιασμό, αν είστε, δεν ξέρω, ρωτώ, γιατρός ή νοσηλευτικό προσωπικό σε εσάς, εσείς μπορείτε να τον κάνετε και μόνο σας? Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο και πουθενά δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι. Πρέπει να είναι από κάποιον άλλον, έτσι. Μέσα στο δεύτερον, ήθιστε να πεις ότι θα πάρω το εμβόλιο να πάω να το κάνω στην τουαλέτα? Τώρα κοντά στο νου και γνώση τώρα. Όχι, βέβαια. Μάλιστα.